Ο Τσιμίκας, καλή εκτέλεση προς τα έξω. Κεφαλιά γκολ! Χριστοδουλόπουλος! Κεφαλιά ψαράκι και 1-0 στο 10ο λεπτό με τον Λάζαρο να επιτυχάνει το πρώτο του επίσημο ερυθρόλευκο γκολ και να το πανηγυρίζει έξαλλα. Τι κι αν τον τραβούσαν οι αμυντικοί των Ελβετών, δεν καταλάβαινε τίποτα. Και ο Τσιμίκας έρχεται με το στήθος, θα γυρίσει την μπάλα. Ο Φορτούνης έκανε το κοντρόλ και ξέφυγε από τρεις. Επιμένει, πάει να πλασάρει. Γκολ! Χριστοδουλόπουλος ξανά! Είναι εκεί στο rebound ο Λάζαρος. Έγινε η σέντρα, πάω Γκερέρα για την κεφαλιά. Να το γκολ! Από το Χριστοδουλόπουλο και πάλι το 1-0. Στο 23. Απόκρουση από κοντά Χριστοδουλόπουλος 2-0. Στο 59 πάλι ο Χριστοδουλόπουλος. Ο Χριστοδουλόπουλος με δύναμη 1-0. Στο 62. Την πέμπτη σκοράρει ο Φορτούνης. Από περίπου τέτοια θέση. Απόψε σκοράρει ο Χριστοδουλόπουλος με φάουλ. Ολυμπιακός. Ο Τσιμίκας, ο Φορτούνης προσπάθησε να μπει στην περιοχή. Κάνει και τη σέντρα. Ο Χριστοδουλόπουλος! Επανέρχεται και με τι ωραίο τρόπο! Τι όμορφο γκολ και πάει κατευθείαν στον πάγκο! Ο Τένσε με αυτές τις καταπληκτικές κινήσεις που έχει έκανε τη σέντρα κεφαλιά και ο Ολυμπιακός είναι και πάλι στο προβάδισμα με τον Χριστοδουλόπουλο. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τη Λουγκέρν είχε μείνει άκαπνος. Εκτελεί ο Φορτούνης, ο Χριστοδουλόπουλος 0-2. Αλλαγή ρόλων. Στο πρώτο γκολ έχει κάνει την ασίστ ο Χριστοδουλόπουλος. Οι δυο τους δίνουν σοβαρό πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό για το τρίποντο. Να νικά τον Κότνικ από τη Βούλα. Ο άσος των Ερυθρόλευκων που ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις των γηπεδούχων αφιέρωσε τον γκολ του στα θύματα της θύρας 7. Λοβέρα. Μπαλιά του για τον Λάζαρο, 2-0 ο Ολυμπιακός, με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στο 53.